500.000 το χρόνο, επωφελείται από χαλίτικη γη τώρα το κτίριο, επιτροπή διαχειριστική. Και συντηρείται αυτό το κτίριο με άλλα 30 εκατομμύρια το χρόνο, καινούριο κτίριο. Ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτή τη διαχειριστική επιτροπή που χρειάζονται 1 εκατομμύριο για να συντηρήσουν και να ενοικιάσουν από χαλίτικη γη καινούριο κτίριο. Γιατί να το επωφεληθεί λοιπόν ο συνάδελφος, εγώ, εσείς, ο διπλανός μας, όταν όλο αυτό το πριγκιπάτο εξουσιαστών έχει ουσιαστικά αναλώσει και το τελευταίο σεντ της κατάντιας του λαού του. Οι καταχρήσεις θα υπάρχουν πάντα. Μα θα υπάρχουν πάντα. Η κακή πίστη θα υπάρχει πάντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των άλλων. Το δικό μας καθήκον είναι να διαπιστώνουμε αυτές τις αθέμητες πρακτικές και να βρίσκουμε τους τρόπους να τις τερματίζουμε. Αυτό, να αυτή είναι η ερώτηση. Τι είναι αυτό που τους επέτρεψε να δουν έτσι? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μπορεί ίσως αυτό που λέω να είναι κάπως αιρετικό, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα σημείο όπου έχουμε, ελπίζω, να έχουμε οριμάσει και να έχουμε μάθει από τα λάθη μας ως λαός. Και να καταλάβουμε ακριβώς ως λαός ότι οι εύκολες λύσεις, εκείνοι που μας χαϊδεύουν τα αυτιά, δεν έχουν πάντα δίκιο. Πιστεύετε ότι αν δεν τιμωρηθούν όλοι αυτοί, εγώ, αυτός, εμείς, θα εμπιστευτούμε ξανά αυτό το κράτος? Όχι. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανσης και πατάξης αυτών των φαινομένων για να ικανοποιηθεί το περιδικαίου αίσθημα του λαού. Αλλιώς έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Όμως, να διαχωρίσουμε, επαναλαμβάνω, δύο πράγματα. Άλλο πράγμα είναι οι καταχρήσεις, τα σκάνδαλα και η κακοδιαχείριση, που πολλά, σίγουρα τα πολλά πρέπει να παταχθεί. Και άλλο πράγμα, οι λανθασμένες πολιτικές, που δεν έχει ποινική δίωξη σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα έρθουμε και εκεί. Εκεί, ναι, απλά θα πρέπει να καταδικάζονται σε εισαγωγικά οι πολιτικοί δια της ψήφου μας και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εγώ το λέω, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιος, τα μεγαλύτερα λάθη που έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν ήταν στις τράπεζες, αν και οι τράπεζες έκαναν τεράστια λάθη. Τα εγκληματικά λάθη έγιναν σε επίπεδο πολιτικής. Είναι το πολιτικό σύστημα που αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων και φτάσαμε σήμερα στη χρεοκοπία. Το πολιτικό.